Σε πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ ξενοδόχων και ξενοδοχών υπαλλήλων, φαίνεται ότι μετατρέπεται ο εμβολιασμός των εργαζομένων σε επιχειρήσεις που σχετίζονται με τον τουρισμό, καθώς μια μερίδα ατόμων που δεν έχει εμβολιαστεί ή δεν θα εμβολιαστεί έχει ενεργοποιήσει τα αντανακλαστικά των ξενοδόχων που με επιστολή τους εξηγούν ότι η διασφάλιση του τουριστικού προϊόντος απαιτεί υπευθυνότητα και από την πλευρά των εργαζομένων. Δεν είμαστε ποτέ στη λογική της υποχρέωσης, απλώς καθορίζουμε στη σκέψη μας το πώς μπορεί τελικά να λειτουργήσει ένα πρωτόκολλο, γιατί έχουμε και 2-3 ακόμη στοιχεία από τα οποία επιβαρύνουν την επιχείρηση κατά την εκτίμησή μας χωρίς λόγο. Διότι με πολλά self-test επιβαρύνει την επιχείρηση οικονομικά, και αυτό κατ' επέκταση έχει να κάνει σχέση και με τις τιμές και με τη ζήτηση του ξενοδοχείου. Όπως και επίσης υπάρχει ο φόβος σε περίπτωση που έχουμε ένα κρούσμα με μια κλειλάδικη να προκύψουν και άλλοι εργαζόμενοι, και τότε στη χειρότερη να φτάσει το ξενοδοχείο μέχρι και να σταματήσει τη λειτουργία του. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, υπάρχει μεγάλο ποσοστό ήδη που είναι εμβολιασμένοι. Πιστεύω ότι αυτό θα συνεχιστεί το επόμενο διάστημα και δεν θα έχουμε πρόβλημα. Από εκεί και μετά το ξανατονίζουμε ότι εφόσον υπάρχει νομοθεσία και λέει ότι πρέπει να επιβαλλόμαστε self-test, τότε πρέπει και αυτοί οι ξενοδόχοι να σεβαστούν αυτή την νομοθεσία που υπάρχει. Σε επιστολή της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων ζητά την παρέμβαση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό Τουρισμό, προκειμένου να εμβολιαστούν οι ξενοδοχοϋπάλληλοι, χωρίς αυτό να το ονοματίζουν όπως αναφέρουν υποχρεωτικότητα, διευκρινίζοντας ότι το δικαίωμα επιλογής και αυτοδιάθεσης είναι αναφέρετο, αλλά όχι αυτό να βαρύνει τους ξενοδόχους που προτείνουν πέραν του ενός self-test που διατίθεται από το κράτος, τα 2 ή 3 ακόμη που χρειάζονται εβδομαδιαίως για να υπάρχει ασφάλεια. Θα πρέπει να τα πληρώνει, όπως τονίζουν, οι εργαζόμενοι που δεν επιθυμούν να εμβολιαστούν και όχι οι ίδιοι. Αν κάποιος δεν θέλει να εμβολιαστεί, που είναι δικαίωμά του, εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, αρκεί να πληρώνει και το self-test το δικό του. Το ένα το καλύπτει το κράτος, το άλλο γιατί να το καλύπτουμε άραγε εμείς. Από πού να προκύπτει αυτό? Συνεπώς, όποιος θέλει μπορεί να μην εμβολιαστεί, αλλά να επιβαρύνεται από την τσέπη του και τα self-test τα οποία υποχρεωτικά πρέπει να κάνει για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε στο πρωτόκολλο. Εμείς λέμε, εφόσον ο εργαζόμενος εργάζεται σε μια ξενοδοχειακή μονάδα, για την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων είναι υπεύθυνη η πολιτεία συνδυαστικά με την επιχείρηση. Είναι ευθύνη της πολιτείας και των εργοδοτών να καλύπτουν το κόστος, εξήγησαν οι εργαζόμενοι, που κάλεσαν τους ξενοδόχους να φανούν τυπική στη συλλογική σύμβαση εργασίας που ισχύει από τις 15 Ιουνίου. Με τους συνδικαλιστικούς φορείς ήδη να τονίζουν ότι και οι ίδιοι έχουν καλέσει τους συναδέλφους τους να εμβολιαστούν, χωρίς όμως να αφήνουν αιχμές περί υποχρεωτικότητας. Όχι, βέβαια, δεν μπορεί να το αναλάβει ο εργαζόμενος ξενοδοχοϋπάλληλος. Εμείς λέμε ότι πρέπει να τηρηθούν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Ήδη από 15 του μηνός είναι υποχρεωτική η σύμβαση για όλους τους ξενοδόχους, για όλους τους εργαζόμενους, που αυτή η σύμβαση ρυθμίζει τους όρους αμοιβής και εργασίας όλων των ξενοδοχοϋπαλλήλων. Σεβασμό λοιπόν στους εργαζόμενους. Από εκεί και μετά και εμείς θα σεβαστούμε τις επιχειρήσεις που εργαζόμαστε.